Από την Πάτρα. Εδώ μαζί μας ο κύριος Μαυροϊδάκος, Γενικός Γραμματέας Ειδικών Φρουρών. Καλημέρα. Ο κύριος Τσούκαλης, ειδικός ερευνητής. Καλημέρα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, θα μας βοηθήσετε κι εσείς. Καλημέρα. Η κυρία Μαστοράκου είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Καλημέρα και εσάς. Καλημέρα. Στην αίθουσα σύνταξης ο κύριος Βασιλάκος, τεχνικός σύμβουλος παραγνωτογνώμων της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Να ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ. Ναι, και τι καινούριο έχουμε καταρχήν. Το ενδιαφέρον, όπως έχουμε πει, εντοπίζεται πλέον στην 69χρονη σπίτι του νοικοκυρά, για την οποία υπάρχει άδεια εκταφής. Περιλαμβάνεται μέσα στον φάκελο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει δοθεί εντολή να διενεργηθεί. Εμείς βρισκόμαστε στο πρώτο δημοτικό κημητήριο της Πάτρας, εδώ που βρίσκεται το μνήμα της. Και το λέω γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί η επιθυμία της, η οποία ήταν να αποτεφρωθεί, ή αν βρίσκεται θαμένη στον χώρο αυτό. Υπάρχει μνήμα, υπάρχει άδεια επομένως εκταφής. Αυτές όλες οι διαδικασίες κινούνται σε συνεννόηση με την Μητρόπολη, με την αστυνομία, την ιατροδικαστική υπηρεσία και τον Δήμο Πατρέων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σχετική κίνηση. Περιμένουμε να δούμε και εμείς. Και σε άλλο επίπεδο, βέβαια, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, υπάρχει πρωτοβουλία από την, και συνεννόηση από την πλευρά των συγγενών της 69χρονη σπίτι νοικοκυράς, για να διαλευκανθούν και τα αίτια του θανάτου, αλλά κυρίως για το τι θα γίνει σχετικά με τα περιουσιακά της στοιχεία. Καθώς έχουν αναθέσει σε γραφείο ιδιωτικού αστυνομικού, αλλά και σε δικηγόρο της Πάτρας, να κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους που χρειάζονται για να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά τα λοιπά, ο κόσμος συνεχίζει να επισκέπτεται, να περνά έξω από το κατόφλι της οικίας οικογένειας, να αφήνει λουλούδια, να ανάβει κεριά, κάποια σημειώματα επίσης, αλλά ακόμα και παιχνίδια είδαμε να αφήνει ο κόσμος και ιδιαίτερα νεολαία στην μνήμη των τριών παιδιών. Κυρία Μαστοράκου, θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Εσείς είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Η υπερασπιστική γραμμή, όπως φαίνεται από το απολογητικό της υπόνημα της 33χρονης, όσον αφορά τη χορήγηση κεταμίνης που λένε οι ιατροδικαστές ότι έχει χορηγήσει στο παιδί, είναι ότι αυτή την κεταμίνη την έδωσαν οι γιατροί στα νοσοκομεία. Και ότι εγώ δεν είχα καμία πρόσβαση σε κεταμίνη, δεν έδωσα κεταμίνη, οι γιατροί τη δώσανε, λάθος κάνανε, λάθος δεν κάνανε, αυτοί φταίνε. Πρόκειται για μία άστοχη γραμμή υπεράσπισης και αδιέξοδη, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η κεταμίνη είναι αναισθητικό, είναι ναρκωτικό αναισθητικό, χορηγείται αυστηρά από γενικά τα αναισθησιολογικά τμήματα και τα τμήματα στις μονάδες εντατικής θεραπείας από εξειδικευμένους γιατρούς και μάλιστα με καταγραφές και μία αυστηρή διαδικασία. Επομένως, δεν ανεβρίσκεται αυτή η ουσία στις κλινικές. Δεν είναι μια ουσία η οποία περιέχεται στην νοσηλεία των κλινικών. Και σαφώς και η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου απέρριψε αυτό το αφήγημα της φερόμενης ως κατηγορούμενη, που ουσιαστικά τώρα προκλατίστηκε, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει χορηγηθεί αυτή η ουσία μέσα από την κλινική, από την παιδιατρική κλινική. Κύριε Τσουκάλη, καλή, θέλετε να πείτε. Ναι. Καλημέρα, να σας ρωτήσω κάτι. Η κεταμίνη, τα σκευάσματα αυτά χρησιμοποιούνται και στη σκλήρυνση κατά πλάκας όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο? Υπάρχουν διάφορες χρήσεις, ακόμα και αντικαταθλιπτικό φάρμακο θεωρείται σε μικρές δόσεις, αλλά δεν είναι νοσοκομιακή χρήση με τη μορφή που δίνεται ως αναισθησία. Δηλαδή εννοώ με μια χορήγηση ενδοφλέβεια. Ένα λεπτό, ρωτάτε εσείς, για κάποιο λόγο, επειδή το συνδέεται με τη σπιτονοικοκυρά, γιατί η σπιτονοικοκυρά έπασε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια υπόθεση. Δηλαδή η σπιτονοικοκυρά, η οποία έχουμε τις πληροφορίες ότι είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, θα μπορούσε να έχει τέτοια σκευάσματα στο σπίτι της Φερρυππίν? Είναι άγνωστο αυτό. Υπάρχουν φάρμακα. Όχι, λέω, αν δικαιολογείτε εσείς από την ιατρική εμπειρία. Δεν πρέπει να συνταγογραφούνται πάντως. Θα μπορούσε δεν να είναι κάτι σύνηθες. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Αυτή την υπόθεση είναι λίγο επίφοβο.
παρά κινδυνευμένες. Υπόθεση εργασίας κάνουμε, δεν έχουμε κάτι. Ωραία, υπόθεση εργασίας όλοι έχουμε την ιδιότητά μας και πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί προσέξτε, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους και γι' αυτό πρέπει να είμαστε δίπλα σε όλη την υπόθεση και να την στηρίζουμε και να την βοηθάμε όσο περισσότερο γίνεται. Αλλιώς υπάρχουν περιπτώσεις, και το ξέρετε και εσείς από την πορεία σας, και ο... θα πω εντός εισαγωγικών συνάδελφος με τον ρόλο που έχει στη διαλεύκανση της υπόθεσης ο κύριος Μαυροϊδάκος ως σώμα, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στην αστυνομία για να μπορέσουμε να δώσουμε τα στοιχεία που χρειάζονται και να μπορέσουμε να φέρουμε την αλήθεια στο φως. Ούτως ή άλλως κοντά στην αστυνομία είμαστε, αλλά το να προσπαθούμε να βρούμε κάποιους πυλώνες και κάποια υποθετικά δεν νομίζω ότι βλάπτει την έρευνα. Έχετε δίκιο. Εγώ θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Χούπη, η οποία έγινε το 2010, ενώ κανένας δεν πίστευε ότι θα βρίσκαμε στοιχεία που θα κατέριπταν τον ισχυρισμό του δολοφόνου στο δικαστήριο, το καταφέραμε και μόνο εντοπίζοντας την κεραία της κινητής τηλεφωνίας, από την οποία έφυγε ένα μήνυμα στο κινητό του θύματος. Λίγο πριν δολοφονηθεί. Κύριε Βασιλάκο, η κουβέντα την κάνουμε και μας βοηθάει ο κύριος Τσούκαλης και ο Μαυροϊδάκος, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Γιατί αν, για παράδειγμα, στην έρευνα που ξεκινάει άμεσα και αφορά στα άλλα δύο παιδιά, βρεθεί η ίδια ουσία, έτσι, τότε θα μιλάμε για έναν μηχανισμό λειτουργίας πολύ συγκεκριμένο. Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να σας πω... δούμε. Ούτε από που τα βρήκε, ούτε ποιος τα έδωσε, ούτε αν τα έχει σπίτι, ούτε τίποτα. Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω έρευνα όμως να βρεθούν οι πιθανοί ή ο πιθανός συνοδοιπόροι σε αυτό το φρικτό έγκλημα και να δούμε τη διαδρομή της κεταμίνης. Την προμηθεύτηκε μόνη της, τη βοήθησε κάποιος, την έκλεψε. Εγώ θα σας πω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει βγει πολύ μπροστά από τις εξελίξεις και έχει προτείνει εμείς ως ειδικοί, ο κύριος Τσούκαλης, εγώ, να είμαστε κοντά στη δικαιοσύνη μέσω του νέου σώματος της δικαστικής αστυνομίας, της οποίας προεδρεύει της Επιτροπής ο εφέτης ο κύριος Σαριώτης. Είναι πολύ σημαντικό τώρα που μας χρειάζεται και η δικαστική ουσιαστικά διαλεύκανση της υπόθεσης και η αστυνομική να είμαστε κοντά όλοι και να βοηθάμε με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Βασιλάκη, σε αυτό το πλαίσιο το... είναι σημαντικό και αυτά που λέει ο κύριος Τσούκαλης και εγώ και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι ειδικοί. Από το λάπτοπ το οποίο έχει ενταφιαστεί μαζί με την μικρή, πόσο πάνω από μήνα, 1,5 μήνα πόσο είναι τώρα. Ναι. Μπορείτε να συλλέξετε στοιχεία. Εγώ θα σας πω από το τάμπλετ το οποίο χτυπούσε, όπως λένε μαρτυρίες, την ώρα της εξοδίου ακολουθίας. Σκεφτείτε ότι αυτό το τάμπλετ ήταν συγχρονισμένο με κάποιο κινητό που υπήρχε στο χώρο και χτυπούσε. Άρα θα σας πω ότι καταλαβαίνετε τι σειρά στοιχείων θα βρεθεί στα χέρια της ανακρίτριας, της αστυνομίας και όλων των υπολείπων που δουλεύουν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, εάν αυτό πρώτον το τάμπλετ εκταφεί, είτε αν είναι Android tablet είτε αν είναι iPad, και αν καταλάβουμε ποιος λογαριασμός ήταν συνδεδεμένος με αυτό, και ποια στοιχεία μπορούν να εκθησαυριστούν ώστε να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Άρα μέσω του τάμπλετ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπορέσετε να συλλέξετε και στοιχεία που να συνδέονται με ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο μπορεί να ήταν σε χρήση μέχρι χθες ή σήμερα. Στοιχεία που δεν πηγαίνει το μυαλό του απλού χρήστη μπορούμε να συλλέξουμε, όπως η τελευταία στιγμή χρήσης, δηλαδή σκεφτείτε αυτό το τάμπλετ στα χέρια ενός παιδιού που δεν υπάρχει πια, από την αναφορά της χρήσης που γινόταν τη μέρα του θανάτου, μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέβη. Πολλά σημαντικά στοιχεία πιστεύω ότι θα υπάρξουν και από τον υπολογιστή της Ρούλας που έχει κατάσχεση. Βέβαια. Πολλά, και αυτό, πάρα πολλά. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι πρώτον, στα χέρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων να βρεθούν οι συσκευές, να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στις συσκευές και δευτερευόντως στους λογαριασμούς, και αμέσως μετά να αρχίσουμε να αντλούμε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να βοηθήσει κυρίως την ανακρίτρια, στην οποία έχει πέσει το μεγαλύτερο βάρος τώρα, στο να έχει περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή της. Γιατί τα στοιχεία τα δικά μας είναι αδιάσυστα, είναι ηλεκτρονικά, είναι ακριβή και σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα στοιχεία πρώτον να διασωθούν, δεύτερον να αξιοποιηθούν, και στο τρίτο και σημαντικότερο, να είναι στη θέση της έδρας που θα δικάσει την υπόθεση για να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβη. Μάλιστα. Και ο υπολογιστής έχει πληροφορίες για τα μηνύματα που... και όλα τα μηνύματα. Και το τάμπλετ, αφού ήταν συνδεδεμένο με κάποιο κυρία κινητό. Κυρία Μαστοράκου, δώστε μας ένα λεπτό μόνο να ρωτήσω τον κύριο Μαυροϊδάκο. Όλα αυτά που συζητάμε εδώ τώρα, εμείς μιλάμε για μια υπόθεση, έτσι, ουσιαστικά. Αυτή είναι που εξετάζεται τώρα. Η υπόθεση
της απώλειας της Τζορτζίνας. Αυτά όλα που συζητάμε εδώ, τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Για εσάς τους αστυνομικούς, υπάρχει περίπτωση στην πορεία να αρχίσει να συνδέεται η μία υπόθεση με την άλλη? Σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων αστυνομικών και όχι σαν εκπρόσωπος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχω να σας πω ότι... Ρωτάω για την εμπειρία σας. Βέβαια, ότι η αστυνομία δεν ανακοινώνει συλλήψεις. Εδώ στην εκπομπή σας, αν θυμάστε, πριν συλληφθεί η κατηγορουμένη μητέρα, ναι, σας είχα πει ότι έχει καταλήξει η αστυνομική έρευνα σε ό,τι έχει συμβεί. Να είστε σίγουροι ότι ήδη δουλεύανε παράλληλα και τις άλλες δύο υποθέσεις, τις δύο ευνίδιους θανάτους, αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Άκουσα σε μία συνέντευξη την αδερφή της κατηγορουμένης να λέει ότι αυτή ήταν κοντά στο παιδί και αυτό θα εξεταστεί, διότι αν αποδειχθεί ότι είναι εγκληματική ενέργεια, τότε πάμε σε άλλου είδους διώξεις, σε άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι η αστυνομία δεν ανακοινώνει συλλήψεις. Η αστυνομία λειτουργεί θεσμικά όπως και η δικαιοσύνη. Η αστυνομία κάνει αθόρυβα τη δουλειά της. Το ανθρωποκτονιών κάνει αθόρυβα τη δουλειά της. Καταλαβαίνω ότι το θέμα δημοσιογραφικά είναι πολύ πάνω και ενδιαφέρει όλους τους δημοσιογράφους να λέτε και λίγο πράγματα και κάποιοι σχολιαστές παραπάνω. Η αστυνομία δεν θα ανακοινώσει τίποτα. Εννοείται και καλά κάνετε. Αλλά ό,τι αφορά είτε τα ηλεκτρονικά ίχνη, υπάρχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την οποία κάνει μια άριστη δουλειά. Η αστυνομική έρευνα από το ανθρωποκτονιών, καθώς και η ομάδα η άτυπη που έχει συσταθεί των ιατροδικαστών, τον κύριο Καρακούκη και τον κύριο Καλογριά, κάνουν άριστα τη δουλειά τους και θα υπάρξει, να είστε σίγουροι, και συσχετισμός, από ό,τι άκουσε η κυρία Βαρελά πριν που είχατε καλεσμένη και είπε ότι μπορεί να υπάρχει και συσχετισμός δικογραφιών, ώστε αν και οι άλλες δύο υποθέσεις δείξουν ότι είναι εγκληματική ενέργεια, μαζί με την δίωξη που έχει ασκηθεί για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και αυτό που αναφέρουν οι συνάδελφοί μου, και είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν κάνει μία άριστη δουλειά και έχουν στείλει μία ψεγάδια στη δικογραφία, η οποία δεν μπορεί να καταπέσει το ακροατήριο και αναφέρει ακριβώς τι γίνεται. Υπήρξε και μία αγαστή συνεργασία μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, δηλαδή διοκτικών αρχών, ιατροδικαστές, ηλεκτρονικό έγκλημα. Απλώς επιτρέψτε μου να πω ότι εξετάζονται και οι περιπτώσεις, διότι οι δύο πρώτοι θάνατοι, και ρωτάει εύλογα ο κόσμος, αν είχαν προλάβει το κράτος δικαίου η πρόνοια, μπορεί να σωζόταν το άλλο παιδί. Δηλαδή, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις γίνανε. Τώρα, κατά πόσο οι ιατροδικαστές που τις είχαν κάνει πέσαν ακριβώς μέσα στο τι έχει συμβεί και πήγαν οι υποθέσεις αυτές στο αρχείο, μη με ρωτάτε. Κύριε Μαστοράκο, σας προβληματίζει αυτό το αν τελικά, αν δεν ξέρουμε ακόμα, υποθετική ερώτηση. Αν αποδειχθεί πως τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από το χέρι της συγκεκριμένης μητέρας. Αν αποδειχθεί ότι η γυναίκα στο νοικοκυρά και αυτή δολοφονήθηκε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί τουλάχιστον στα παιδιά έχουμε ιατροδικαστική γνωμάτευση που δεν βρήκε τίποτα. Mm-hmm. Καταρχήν να προσθέσω στη συζήτηση ότι μέσα από την αστυνομική έρευνα θα μπορούσε να ανοίξει κανείς το φάκελο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της άτυχης σπιτονικοκυράς και να βρει ακριβώς ποια ήταν η αγωγή της. Να ξέρουμε ότι όλα τα νευροληπτικά ναρκωτικά συνταγογραφούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και μάλιστα με συγκεκριμένη αυστηρή νομοθεσία και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί. Τώρα, όσον αφορά τη διαδρομή του ιστορικού των παιδιών, να πω το εξής. Εδώ είναι μια περιπλεγμένη υπόθεση. Θυμίζω ότι το πρώτο παιδί νοσηλεύτηκε στο Αγλαία Κυριακού και πέθανε στο Αγλαία Κυριακού. Το δεύτερο πέθανε στο σπίτι. Και το τρίτο παιδί ήταν το πρώτο σημείο επαφής των νοσοκομείων της Πάτρας με την οικογένεια. Mm-hmm. Υπήρχε μια διασπορά πληροφορίας. Υπήρχαν και γιατροδικαστικές εκθέσεις με σαφή αίτια θανάτου. Και επομένως πραγματικά εκεί που τέθηκε η υποψία ήταν στο τρίτο παιδί. Όπου εκεί υπήρχε μια καταγραφή και μια πορεία και μάλιστα
οι γιατροί προσπάθησαν να αποκλείσουν όλα τα παθολογικά αίτια, να αποκλείσουν τα γενετικά αίτια, τοξικολογικά αίτια, ο βασικός τοξικολογικός έλεγχος βέβαια. Φυσικά έκαναν και μια σύσταση στη μαμά να δεχτεί ψυχολογική στήριξη, γιατί έβλεπαν μια συμπεριφορά η οποία δεν άρμοζε στην περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, το ζευγάρι αρνήθηκε αυτή τη βοήθεια. Και τέλος, προσπάθησαν να θωρακίσουν την Τζορτζίνα με την τοποθέτηση βηματοδότη απεινιδωτή, παρόλο που δεν είχε διαπιστωθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαδρομή και όλη η εικόνα που έχουμε τώρα δεν ήταν η εικόνα που είχε το κάθε νοσοκομείο. Mm-hmm. Η αγωνία η μεγάλη των γιατρών ήταν να βρεθεί με ποιο τρόπο δρούσε συγκεκριμένη γυναίκα που αποδείχτηκε βέβαια με την κεταμίνη. Είναι σημαντικό αυτό που λέει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, ότι σκεφτείτε ότι αν οι θεράποντες ιατροί στο Καραμανδάνιο, οι οποίοι άρχισαν να υποπτεύονται, δεν είχαν αρχίσει να θέσουν την υπόθεση στις αρχές, σκεφτείτε ότι δεν θα είχε αρχίσει ούτε η εισαγγελική έρευνα, η προκαταρκτική, δεν θα έμπαινε στο παιχνίδι σε εισαγωγικά η αστυνομία και μπορεί τώρα που μιλάμε και το τρίτο παιδί που έχει φύγει να μην ασχολείται κανένας και να υπήρχαν τρεις ευνίδιοι θάνατοι και να μην έμπαινε ποτέ στο κάδρο. Και σημαντικό και η δημοσιογραφική έρευνα βέβαια που το έφερε στην επιφάνεια τότε. Που ανέβηκε στην ατζέντα των αστυνομικών συντακτών η υπόθεση. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ και ενεργοποίησε πάρα πολλούς μάρτυρες. Δεν μπορούσε να περάσει κατά παραντάρτο. Ένα θέμα τώρα, μια οικογένεια χάνει τα τρία της παιδιά. Όσο υπήρξε όμως το θέμα στην αρχή, το θέμα του πολέμου, ήταν πολύ χαμηλά στην ατζέντα. Μετά άρχισε να ανεβαίνει και αυτό ενεργοποίησε πάρα πολλούς. Και βέβαια πρέπει να πούμε σημαντικό ρόλο θα παίξει και η άρση του απορρίτου από το τηλέφωνο. Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και επίσης ο πιο σημαντικός παράγοντας για μένα, εκτός από όλους τους άλλους που έχουν αναφερθεί και τους έχουμε αναλώσει, είναι και η κόντρα που άρχισε μεταξύ του ζευγαριού. Αυτή η κόντρα θα ενεργοποιήσει διάφορα μυστικά τα οποία θα έρθουν στην επιφάνεια. Πριν πάμε στην κόντρα αυτή, εγώ θα ρωτήσω εσάς. Επειδή είστε ένας ιδιωτικός ερευνητής, εμείς μάθαμε το εξής, ότι συγγενικά πρόσωπα της σπίτων οικοκυράς προσέλαβαν καταρχήν έναν δικηγόρο. Προσέλαβαν και έναν ιδιωτικό ερευνητή εδώ από την Αθήνα. Μπορείτε να μας πείτε τι θα ψάξει αυτός ο ιδιωτικός ερευνητής? Τι είναι αυτό που αναζητούν τα συγγενικά πρόσωπα της σπίτων οικοκυράς? Είναι πάρα πολλά που πρέπει να διερευνηθούν. Διότι όταν έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει φτάσει σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχει ασκηθεί η δίωξη για το ίδιο της το παιδί, και σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, το Σαββατοκύριακο ήμουνα για μια εκδήλωση στην Πάτρα για τις κακοποιημένες γυναίκες. Και είχα την χαρά να συνομιλήσω και με συναδέλφους σας, με αστυνομικούς, με φίλους κτλ. Που γνωρίζουν τα πράγματα και μάλιστα είχα μια απορία. Είναι δυνατόν με όλα αυτά που μου λέτε να μην είχατε αφουγκραστεί κάποια πράγματα και από πριν? Και μου απαντήσαν κάποιοι από τους φίλους, ναι, αλλά ξέρεις Γιώργο, δεν μπαίνουμε ποτέ σε μια οικογένεια ή αν θέλετε μένουμε ανενεργοί πολίτες. Δεν καθόμαστε να κάνουμε ένα τηλέφωνο στην αστυνομία να πούμε συμβαίνει αυτό, διότι υπήρξαν σειρά από περιστατικά τα οποία εάν είχαν φτάσει στις διοκτικές αρχές, ενδεχομένως να μην είχαμε φτάσει στο θάνατο της Τζορτζίνας και ενδεχομένως να είχε προληφθεί και ο θάνατος των άλλων κοριτσιών. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα της σπιτονοικοκυράς, είναι πάρα πολλά που πρέπει να ερευνηθούν. Άλλωστε και η εισαγγελία Πάτρας έχει διατάξει από ό,τι μάθαμε και την εκταφή ακόμη της γυναίκας αυτής που έφυγε από τη ζωή. Τι θα ψάξει λοιπόν, τα περιουσιακά στοιχεία, αν έχουν γίνει αγοραπολισίες μετά το θάνατό της. Ακριβώς. Αν υπήρχαν χρήματα, αν υπήρχαν χρήματα, αν αληθεύουν κάποια πράγματα που λέγονται ότι και τα έπιπλα της σπιτονοικοκυράς της, αν υπήρχαν χρήματα, κοσμήματα μέσα στο σπίτι, διότι ξέρουμε ότι. Και τα είδαμε αναρτήσεις. Βεβαίως, ακριβώς, γι' αυτό και το ανέφερα. Και οι και παρουσιάζονται σαν νηψιά. Βεβαίως, σαν νηψιά. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πολλά που δεν είναι της παρούσης αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα ήταν μια γυναίκα η σπιτονοικοκυρά η οποία ενδεχομένως είχε. Ναι, αυτό τι μπορεί να δείξει. Μπορεί να δείξει ποιος οικειοποιήθηκε αυτά τα χρήματα. Ποιος ενθυλάκωσε, αν υπήρχαν χρήματα στο σπίτι, αν υπήρχαν στους λογαριασμούς, αν έγιναν μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς της σπιτονοικοκυράς σε κάποιον από τα μέλη της οικογένειας. Η έρευνα, να ξέρετε πάντως, ήδη θα έχει καταλήξει σε αυτά. Ναι, νομίζω. Δεν είναι ανακοινώσιμο. Ακριβώς. Να δούμε αν όμως το ζευγάρι έχει κάποιο χαρτί. Γιατί εδώ πέρα ακούμε ότι ο σύζυγος
ήταν πληρεξούσιος για να μπορούσε να ακριβώς, έτσι. Έχει ακουστεί κατά κόρο. Αλλά εγώ θέλω να προσυπογράψω αυτό που είπε ο κ. Μαυροϊδάκος, ότι η αστυνομία ήδη και σε αυτό το κομμάτι έχει κάνει focus, έχει βρει τα κομμάτια του puzzle και προσπαθεί κάποιες λεπτομέρειες ακόμη για να δέσει και σε αυτό το θέμα την υπόθεση. Είναι και σημαντική η εντολή που έχει δώσει η προϊσταμένη εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε δύο επιφανείς εισαγγελείς, ώστε να διερευνήσουν και να συσχετίσουν αυτό που είπαμε, τους θανάτους των δύο παιδιών με την Τζορτζίνα. Το καταλαβαίνω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ραγδαίες εξελίξεις. Αυτό καταλαβαίνω. Νομίζω ότι σε αυτή την υπόθεση δεν τα έχουμε δει όλα δεν έχουμε δει όλα τα κομμάτια αυτού του έργου. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Ναι, μεν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε να ασκηθεί δίωξη, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που θα δούμε, διότι είναι πολλά προς διερεύνηση και στα οποία η αστυνομία στα περισσότερα θα συμφωνήσω ότι έχει κάνει focus. Και για τη μεταγωγή, να ξέρετε, γιατί λέει ο κόσμος κάνει show η αστυνομία, ξέρετε, ακούγεται και αυτό. Που στα δικαστήρια λέει την εικόνα. Η μεταγωγή γίνεται με τα πιο αυξημένα μέτρα ασφαλείας από ειδικές ομάδες όπιε, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη σωματική ακεραιότητα. Ναι, πάντως να σας πω ότι έλατε για να κλείσουμε, ναι. Πάρα πολύ κρίσιμο, επειδή κάνετε πολύ σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα, είχε πολύ δίκιο σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Τσούκαλης, ότι η δημοσιογραφική έρευνα αναδεικνύει το θέμα και δεν είναι τυχαίο που η ΕΡΤ το προσεγγίζει έτσι, έχοντας στο τιμόνι τον Κωνσταντίνο Ζούλα, που είναι και δημοσιογράφος και απόφυτος νομικής, οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και γι' αυτό πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει καθολική άρση απεωρίτου με το ρυθμό του κατεπήγοντος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις συσκευές πριν, σκεφτείτε, συμπληρωθεί το διάστημα το χρονικό που εξαλείφονται τα στοιχεία από το σερβερ της κινητής τηλεφωνίας. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει καθολική άρση απορρίτου, να παρακολουθήσουμε όλα τα μηνύματα και θα σας πω ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αλήθεια, αλλά πρέπει να συνδράμουμε τη δικαιοσύνη όλοι μας και πρέπει η πολιτική ηγεσία να δώσει τα κλειδιά που χρειάζονται με το ρυθμό του κατεπήγοντος για να μην θρηνούμε και άλλα θύματα, για να μην μένουν στοιχεία στο σκοτάδι, αλλά να ξέρετε ότι ακόμη και από ένα τάμπλετ ή ένα iPad που μπορεί να ανασυρθεί μέσα από υγρασία, ταλαιπωρημένο, σε κακή κατάσταση, μπορούμε να βρούμε όλα τα σχετικά στοιχεία και μπορούμε να δώσουμε στη δικαιοσύνη όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να προστατεύσει μελλοντικά θύματα, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν τελειώνει εδώ. Είναι μια υπόθεση που βγήκε στην επιφάνεια. Έχουμε όλοι χρέος όμως να συνδράμουμε να τα πούμε όλους τους εμπλεκόμενους για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι την Ηλία και μέχρι τον πύργο να σου μιλήσουμε τον αντιδήμαρχο Κρεσθένα, τον κύριο Ιωάννη Δάγκαρη, γιατί μένεται εκεί η μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε και πληροφορίες για εκένωση εκεί του χωριού. Στο Λιβαδάκι, αντιδήμαρχη, ναι. Μας ακούει ο κύριος Δάγκαρης. Ναι, σας ακούω. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας δώσετε λίγο την εικόνα, γιατί καταλαβαίνω.